Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη κάνει γλυκοθεραπεία παρέα με την Αρετή Μουλακάκη. Ναι. Θα κάνουμε μπάρες που αρέσουν πάρα πολύ στους μικρούς. Δείτε τη συνταγή για εύκολες μπάρες cheesecake με καραμέλα. Το έστικτο του γλυκού και να μην το έβαλες υπάρχει. Τα έχει όλο αυτό το γλυκό. Μια λαχταριστή παύλοβα με κρέμα σοκολάτας. Είναι τραγανή απ' έξω. Αφρός, φεύγει μόνο. Και λαζάνια με μεξικάνικες τορτίγες. Πρέπει να πας στο Μεξικό να το λανσάρεις. Τα χαρούν πολύ οι Μεξικάνοι, διότι είναι σαν τορτίγια, αλλά έχει διαφορετική υφή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η μαγειρική δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Αλλά μία καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων του τύπου πώς το κάνεις εσύ το κοκκινιστό, για να βελτιώσω κι εγώ το δικό μου παίρνοντας ιδέες από σένα. Την Αρετή όμως τη γνωρίσαμε μέσα από έναν ανταγωνισμό. Έτσι, Αρετή. Έτσι ακριβώς. Και πάντα ήθελα να ρωτήσω, εσύ ήσουν στην πρώτη φουρνιά των μαγειρικών reality. Που είχε και τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Είχε τηλεθέαση, είχε ίντρικα, είχε διαγωνισμό, είχε απ' όλα. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όλος αυτός ο ανταγωνισμός είναι πραγματικός ή επειδή είναι παιχνίδι, είναι παιχνίδι και ο ανταγωνισμός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπαίνεις στο ρόλο. Μπαίνεις λίγο στο ρόλο γιατί είσαι και λίγο έγκλειστος, είναι μικρή η κοινωνία μέσα σε αυτή που ζεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά μετά ξεχνιούνται όλοι. Εσύ τώρα που είσαι, τι κάνεις? Εγώ είμαι στο Mastercook. Το Mastercook είναι ένα site μαγειρικής όπου μοιράζομαι με τους φίλους μου, με όσους μπαίνουν μέσα και κάνουν κλικ, με καινούργιους ανθρώπους κάθε μέρα και πιο πολλούς, και το απολαμβάνω πραγματικά, γιατί τελικά μάλλον αυτό ήθελα να κάνω. Λοιπόν, και θα κάνουμε γλυκά γλυκοθεραπεία σήμερα με την Αρετή, ξεκινώντας από... μπάρες cheesecake με καραμέλα. Ναι. Θα κάνουμε μπάρες που αρέσουν πάρα πολύ στους μικρούς, αλλά και στους μεγάλους μικρούς. Να ξεκινήσουμε, ναι, με τον μπισκότο. Το μπισκότο πρέπει να το θερματίσουμε, ναι, για να το κάνουμε βάση. Στο μούλτι. Ναι. Ναι. Θα μπορούσαμε, όποιος δεν έχει, να το βάλουμε και σε μια σακουλίτσα και να το χτυπήσουμε από πάνω, ναι, και να θερματιστεί. Το θες σκόνη εντελώς? Δεν με νοιάζει να έχει και λίγα κομματάκια μέσα, δεν είναι απαραίτητο. Το χαρτί πάντως το τσαλακώνω και το ξαναανοίγω για να μπορεί να σταθεί στις άκρες, για να μην μου χαλάει το σχήμα. Και άμα θες το βρέχεις κιόλας και ακόμα καλύτερα. Ωραία. Πρώτη δόση έτοιμη, πού να τη βάλω? Θα τη βάλουμε μέσα στο μπολ να κάνουμε το μείγμα της βάσης. Να λιώσουμε λίγο βούτυρο, έτσι ώστε να φτιάξουμε το μείγμα. Όταν φτιάχνω κάτι που περιέχει καραμέλα, μου αρέσει να βάζω μέσα λίγο κανέλα για να τονίζει τη γεύση της στη βάση. Θα βάλουμε και τώρα στο μείγμα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ό,τι έχει μπισκότο, του πάει κανέλα πάρα πολύ. Όντως. Θα βάλουμε περίπου μία κουταλιά του γλυκού. Και το δίπλα τι είναι? Είναι ginger. Α, τριμμένο ginger. Βάζεις και το ginger δηλαδή. Θα δώσουμε περισσότερο άρωμα έτσι. Ναι. Αναμειγνύουμε πρώτα τα στερεά για να πάει παντού. Και ρίχνουμε το βούτυρο. Θες να το ανακατεύω, να συνεχίσεις? Ναι. Θα συνεχίσω. Τώρα έχει πέσει και η θερμοκρασία του βουτύρου και θα προσθέσουμε 2 αυγά για το μόνο λόγο ότι θα είναι λίγο πιο αφράτο από αυτό το κλασικό που κάνουμε για το cheesecake. Το εννοείς το ψητό cheesecake τώρα, το αμερικάνικο ή το, ναι, κανονικό, το και το ψυγείο. Κανονικό που δεν περιέχει αυγό στη βάση. Ναι, μπράβο. Και ο λόγος είναι γιατί θα κρατήσει την υφή και θα είναι έτσι πιο απαλή. Τώρα λοιπόν είμαστε τόσο γρήγορα και εύκολα έτοιμοι με τη βάση, την οποία τη βάζουμε, τη στρώνουμε
Βάζουμε το χαρτάκι, το αντικολλητικό, γιατί μετά στο τέλος θα είναι πολύ εύκολο να το βγάλουμε για να το κόψουμε. Η βάση αυτή είναι έτοιμη, την απλώνουμε καλά. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την κρέμα που θα την ψήσουμε μαζί. Δεν την πατικώνεις. Την πατικώνω. Την πατικώνω, απλά θα φτάσω στο σημείο που θα την πατικώσω μια και καλή. Ναι. Κατάλαβα, κάτω για να το βλέπουμε ωραία. Και για την κρέμα θα ξεκινήσουμε με τα αυγά, τα οποία θα τα χτυπήσουμε μαζί με τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε για να τη δώσουμε λίγο όγκο. Ρίχνω τη ζάχαρη μέσα στα αυγά και τώρα πρέπει να τα χτυπήσουμε λιγάκι. Αφρατέψαμε τα αυγά με τη ζάχαρη, βάζουμε και την άχνη, προσθέτουμε. Βάζεις δύο ζάχαρες, και άχνη δύο. Και κανονική, γιατί? Ναι. Με βοηθάει στην υφή την τελική. Α, να είναι πιο κρεμόδες. Ναι. Και τώρα θα βάλουμε και το τυρί κρέμα. My baby don't care for clothes. My baby just cares. Φρέσκο τυρί, χωρίς τυρητικά, ελαφρώς ξινούλι, το οποίο είναι ιδανικό για τέτοιου είδους cheesecake κρέμες, τέλος πάντων προετοιμασίες. Και η κρέμα γάλακτος μέσα. Α, τα χτυπάς όλα μαζί. Όλα μαζί. Έχουμε κάνει μια εύκολη Παρασκευή για να μπορούμε να την κάνουμε όλοι και γρήγορα, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες προετοιμασίες και το χτυπάμε όλο μαζί. My baby don't care, who knows it. My baby just cares for me. Είναι σχεδόν έτοιμη και θα βάλουμε και λίγο άρωμα. Τι θα του βάλεις, σαν πορτοκάλι μου κάνει. Ε, πορτοκάλι. Να βάλουμε λίγο. Βάλε, αλλά μπορείτε να βάλετε εδώ ό,τι λικέρα έχετε, κονιάκ, οτιδήποτε. Νομίζω όλα ταιριάζουν. Ωραία. Βάλαμε και πορτοκάλι, το γυρνάμε λίγο ακόμα. Ήταν, τελειώσαμε και με την κρέμα. Άρα τι αν δεν έχω λικέρ πορτοκάλι, μπορώ να βάλω ξυσμά σε αυτή την κρέμα. Ξυσμά και μέχρι 3-4 κουταλιές, δηλαδή γύρω στα 40 ml χυμό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ό,τι μας αρέσει βέβαια. Ναι. My baby don't care for στρώσαμε και την κρεμούλα πάνω. Τόσο εύκολα. Από το μπισκότο και τώρα ψήνεται αυτό. Ψήνεται. Ωραία. 25 λεπτά. Στους? Στους 180. Ωραία, σε ζεστό φούρνο. Σε ζεστό φούρνο, προθερμασμένο φούρνο. Τέλεια. Για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Τύπου cheesecake θα είναι, αμερικάνικο. Αυτό, να. Τύπου cheesecake. Τέλειο. Αυτό τώρα το ψήσαμε και μετά το αφήνουμε στο ψυγείο. Ναι, το αφήνουμε μια μισή ώρα. Πρώτα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά το βάζετε στο ψυγείο. Πόσο, μια μισή ώρα λες? Μια μισή ώρα, δύο θέλει. Ναι. Και μετά είμαστε έτοιμοι. Τώρα, είπαμε ότι βάλαμε το χαρτάκι αρχικά, γιατί η ευκολία του είναι αυτή. Οπ, και ξεφορμάρετε. Και τελειώσει. Ναι. Θέλουμε όμως και μια καραμελίτσα τώρα. Βάλαμε την κανέλα, τα βάλαμε όλα. Να κάνουμε και μια καραμέλα. Σως καραμέλα δηλαδή παίρνει αυτό από πάνω. Ε? Ναι, και θα κάνουμε γρήγορη καραμέλα, χωρίς μπεν μαρί. Ναι, εγώ έτσι την κάνω. Εν τω μεταξύ, για να κάνετε κάτι που δεν θα τολμούσα ποτέ να το κάνω, πριν αποκτήσω αυτό το σκεύος από πυρόλιθο, το οποίο κάνω το πάντα. Γλιστράει τόσο πολύ που ακόμη και δεις άσχετος και ατζαμής, δεν φοβάσαι καθόλου την καραμέλα. Να δεις τώρα πώς θα γίνει. Πάρουμε και λίγο βούτυρο ακόμα. Έτσι. Το βάζεις από την αρχή εσύ? Όχι. Μετά. Όχι, θα το βάλω μετά, απλά το ετοιμάζω. Ναι, και εγώ το... Είναι η ωραιότερη καραμέλα. Ωραία. Τόσο περίπου. 20 γραμμάρια θέλουμε, παραπάνω. Να κάνουμε και κάτι άλλο για να γίνει εύκολα και γρήγορα η καραμέλα μας, ένα τύπ και να μην γίνει μετά. Να ζεστάνουμε λίγο την κρέμα γάλακτος εδώ όσο περιμένουμε. Ναι. Α, θα τις βάλεις και κρέμα. Ναι. Ωραία. Για να έχουμε ροή, ωραία, και να στέκεται. Οπότε... Φουλ κρέμα, 36% λιπαρά που είναι πιο νόστιμη. Έτοιμοι είμαστε. Προσθέτουμε το γούρι. Ναι.
Φέρε το σειρματάκι γιατί νομίζω βοηθάει καλύτερα. Τώρα την κατεβάζουμε και από τη φωτιά, δεν χρειάζεται. Και ρίχνουμε και την κρέμα. Την οποία, αν δεν τη ζεστάνουμε, δεν θα μας λιώσει πολύ γρήγορα η καραμέλα να είναι όλο το αποτέλεσμα ομοιόμορφο. Απλά, σε κάποιες περιπτώσεις τι γίνεται. Γίνεται ολόκληρη η καραμέλα, ξανακρυσταλώνει. Μετά τη βάζεις και την λιώνεις. Με υπομονή, έτσι εδώ ανακατεύοντας θα γίνει. Απλά ζεσταίνοντας την κρέμα, η οποία είναι και πολύ ωραία αυτή με τα λιπαρά. Είμαστε μια χαρά. Αυτή τώρα η γεύση και το χρώμα βέβαια είναι οι καραμέλες που τρώγαμε οι αγελαδίτσες. Ναι, 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 στο χρυσαφί. Στο χρυσαφί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ποια τιμή η σως καραμέλα που σπάει τη μύτη, δεν ξέρεις κατά πού να μυρίσεις τώρα. Και τη βάζεις ζεστή την καραμέλα. Τη βάζω ζεστή για να μείνει επάνω. Μάλιστα. Θέλεις. Όχι εσύ, κάντε ωραίο γιατί εγώ δεν το έχω με τα ντεκό. Στερεοποιείται αυτό, όχι, επειδή έχει την. Στερεοποιείται. Στερεοποιηθεί. Παρά την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει κράντσι, ναι. Αλλά θα αποκτήσει μια υφή πιο σταθερή. Ναι. Βέβαια. Κοίτα εδώ, έχει κάτι κενό. Τώρα. Ρίχνουμε και τη σοκολάτα στα γόνες από πάνω. Κάτι που να λατρεύει το ένστικτο του γλυκού και να μην το έβαλες, υπάρχει. Τα έχει όλα αυτό το γλυκό. Δεν ξέρω, νομίζω τα έχει όλα. Για τη συνταγή μπάρες cheesecake με καραμέλα θα χρειαστείτε. Για τη βάση 350 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτιμπέρ, 180 γραμμάρια βούτυρο, μισό κουταλάκι του γλυκού ginger σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 2 αυγά. Για την κρέμα, 250 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 4 αυγά, 600 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα και 1 κουταλάκι του γλυκού λικέρ πορτοκαλιού. Για την καραμέλα, 150 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 20 γραμμάρια βούτυρο. Για διακόσμηση θα χρειαστείτε 50 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας. Και τώρα ήρθε η ώρα που το κόβουμε. Κόβεται πάρα πολύ όμορφα. Πίτσα τύπου. Ναι. Και την κάνεις και φαρδιά πλατιά. Να φάμε κάτι τώρα. Πώς σου ήρθε η έμπνευση να το βγάλεις αυτό μπάρα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ακόμη έχω κάτι φυλάξεις. Ναι. Πώς θα το έλεγες. Το απόλυτο γλυκό. Το γλυκό που τα έχει όλα μέσα. Να σας το δείξω και εσάς. Θέλει βέβαια λίγη καραμέλα παραπάνω, ξέρεις. Τη βάζεις στα περάκια, αν είναι να το πάρεις στο γραφείο, κατάλαβες. Λοιπόν, να τη σερβίρουμε και όμορφα. Και βέβαια, η στιγμή που το δοκιμάζω εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι άμα το φας σαν μπάρα αυτό θα κρυώσει. Ναι, μια χαρά είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως που θα φάω εγώ είναι το απόλυτο, διότι είναι ζεστή καραμέλα τώρα και κρύο από το ψυγείο το κάτω. Αυτό μου άρεσε που ακούω. Εντάξει. Ήταν ο στόχος μου. Μένα έχω λόγια. Είναι τελείως διαφορετικό από το cheesecake. Δεν έχει να κάνει, παρόλο που έχουμε ακολουθήσει κάποια βήματα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Για τις μπάρες cheesecake με καραμέλα, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση, τριματίζοντας τα μπισκότα στο μούλτι. Τα βάζουμε σε μπολ, προσθέτουμε την κανέλα, το τζίντζερ, το λιωμένο βούτυρο, τα αυγά και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και το πιέζουμε για να γίνει συμπαγές. Για την κρέμα. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέτουμε την άχνη ζάχαρη, το φρέσκο τυρί κρέμα, την κρέμα γάλακτος, το λικέρ πορτοκαλιού και συνεχίζουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση του μπισκότου και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το cheesecake να κρυώσει και το βάζουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Για την καραμέλα, λιώνουμε σε μια κατσαρόλα τη ζάχαρη, προσθέτουμε το βούτυρο, τη ζεστή κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε και την αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Περιχύνουμε με την καραμέλα το cheesecake, ρίχνουμε από πάνω τις σταγόνες σοκολάτας και το κόβουμε σε κομμάτια. Αρετή συνεχίζουμε με παύλοβα. Με φρέσκο μάγκο που θα το κάνεις custard. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή μια παύλοβα μάγκο, ας πούμε. Θα μου πεις στο τέλος πως θα την πούμε από τη στιγμή που θα βάλουμε μέσα στην μαρέγκα σοκολάτα.
Θα αρχίσουμε να παίζουμε τώρα με γεύσεις. Λοιπόν, η οποία μου λέει πανεύκολη. Όταν ακούς άνθρωπο και σου λέει για πάβλωβα, για κάτι πολύπλοκο γλυκά, ότι είναι πανεύκολο, μπορεί να πει ότι αγαπάει τα γλυκά. Να δούμε τώρα αν ισχύει το πανεύκολη για τη μαρέγκα ή και όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ. Έχει δύο μυστικά η μαρέγκα. Ναι. Είναι θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Ρίχνουμε τα ασπράδια μέσα στον κάδο. Και αρχίζουμε να χτυπάμε μόνο με λίγο αλάτι. Θα με βοηθήσει. Α, μάλιστα. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο αρχικά. Για να φουσκώσουν πιο πολύ. Ε? Έτσι. Να τους δώσουμε τον όγκο και με το αλάτι να σπάσουμε και το αυγό. Όταν βλέπουμε ότι αρχίζει και αφρίζει, θα προσθέσουμε κρεμόριο. Όποιος δεν έχει κρεμόριο, βάζει μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Ναι. Ή ένα κουταλάκι του γλυκού λεμόνι. Το πήρα το κρεμόριο, αλλά δεν ξέρω τι να το κάνω. Μόνο στη μαρέγκα το βάζεις. Το βάζω όπου θέλω να σταθεροποιήσω και να κρατήσω μία υφή, όπως είναι η μαρέγκα που είναι αέρινη, να την κρατήσω και να έχει συνοχή. Τώρα σε αυτό το σημείο έχει ελαφρά γυαλίσει και έχει σώμα. Έχει γίνει σχεδόν το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα να πάρω ένα κουταλάκι για να βάλουμε σταδιακά τη ζάχαρη μέσα εδώ. Και βάζεις κανονική ζάχαρη, δεν βάζεις ζάχαρη άχνη. Όχι, βάζω κανονική εδώ. Ωραία. Με τόσο χτύπημα θες δυνατό μίξερ, έτσι. Λοιπόν, κάνει τις μύτες η μαρέγκα, τις κλασικές. Παίρνω τον μπολ. Λοιπόν, και κάνουμε το εξής. Τώρα. Μάλιστα. Έχουμε μια πολύ ωραία υφή. Ναι. Δείξτε μας λίγο να δούμε την υφή αυτό. Είναι αυτό. Είναι λίγο κρέμα. Είναι κρέμα. Ναι. Δεν είναι η μαρέγκα που αφρίζει. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Και τώρα θα πάρουμε λίγο από τη σοκολάτα που δεν έκοψα, αλλά θα την κόψω τώρα. Δεν είπαμε ότι θα την κάνουμε πάυλογα σοκολάτα. Ναι. Ωραία. Α, δεν ήξερα αν θα βάλεις το κακάο ή τη σοκολάτα. Θα βάλω και τα δύο. Και τα δύο. Θα βάλω και τα δύο. Και παρόλο που πολλοί φοβούνται να βάλουν μέσα στη μαρέγκα τη σοκολάτα που έχει ουσιαστικά λιπαρό στοιχείο, εδώ, γι' αυτό και δεν έβαλα καθόλου άχνη, θα συγκρατηθεί η συνοχή της μόνο και μόνο από τη ζάχαρη που βάλαμε. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, κόψαμε αρκετή. Τώρα τι κάνω. Τη βάζω πρώτα κάτω στον μπολ. Που είναι το βαρύ μου στοιχείο, η σοκολάτα. Δεν θα τη λιώσουμε. Έλα ρε. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολη. Γιατί θα τη λιώσουμε. Α, μου ανατρέπεις πολλά κλισέ που είχα για τη μαρέγκα. Κάτσε να στο κρατήσω. Αχ, ναι. Σε ευχαριστώ. Θα αδειάσουμε. Όπω, κοίτα τι ωραίο. Γυαλιστερή. Wow. Ωραία. Αχ, θες να το φας και έτσι αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι αυτό που θα κάνουμε. Αν θέλουμε, εδώ μου το έχετε ήδη αχνίσει, μου το έχετε κοσκινήσει. Κάνω αυτό και βάζω το κακάο. Είμαστε εντάξει σε αυτό το σημείο. Θέλουμε ένα ταψάκι με ένα αντικολλητικό χαρτί για να βάλουμε να ψήσουμε. Δεν ήταν εύκολη η μαρέγκα. Ναι, εύκολη. Το ψήσιμο τώρα είναι της μαρέγκας, διότι εγώ μέχρι εδώ καλά τα κάνω. Κατάλαβες, μετά είναι στο ψήσιμο που μου καίγεται. Να βάλουμε χαρτάκι για να μπορούμε να την βγάλουμε εύκολα. Αυτό ξεκολλάει μέσα. Έχουμε αντικολλητικό καινούριο. Θέλεις να το φτιάξεις εσύ. Θα σου το κρατάω για να δω πώς θα το βάλεις, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, τίποτα δεν θα κάνω. Τι σχήμα. Αυτό το μείγμα είναι για δύο βάσεις. Ναι. Γιατί βάζω τη μία πάνω από την άλλη για να είναι έτσι πιο εορταστικό. Πιο τούρτα. Ναι, πιο τούρτα. Γεμιστό. Βάλαμε τη μία εδώ. Ωραία. Και τώρα απλά το απλώνω. Α, και γίνεται στρογγυλό. Ναι, και τελειώνει εκεί. Έλα, ούτε κορνέ, ούτε κάτι άλλο, ούτε τίποτα. Αυτό το μείγμα θα φουσκώσει ελαφρά. Ψήσιμο. 90 με 120 παίζουμε ανάλογα το φούρνο. Θέλουμε περίπου 3 ώρες. Αέρα. Αέρα. Μπορείτε να θαυμάσετε τώρα αυτό το αριστούργημα. Κοιτάξτε τι ωραίο.
Και πάμε να κάνουμε την σαντιγή, σαν δεύτερη φάση. Σαντιγή. Ωραία. Έχουμε τρεις φάσεις σε αυτό το γλυκό. Έχουμε τη μαρέγκα, τη βάση. Έχουμε τη σαντιγή και έχουμε και την κρέμα μάγκο, ας πούμε. Την κρέμα μάγκο. Ναι. Ωραία, θα την κάνουμε στο τέλος. Αυτή τη σαντιγή θα την κάνουμε πολύ διαφορετική, γιατί θα βάλουμε μέσα φρέσκο τυρί κρέμα. Πλάκα κάνεις. Ναι. Και τι δίνει? Δίνει την οξύτητα που θα ταιριάξει πάρα πολύ με το μάγκο, ενώ από κάτω έχουμε τη σοκολάτα. Α. Να βάλουμε λίγο το τυρί κρέμα να μαλακώσει. Το βάζεις πρώτο το τυρί κρέμα. Ναι. Ωραία. Αρετή αυτή η κρέμα τώρα, η σαντιγή, κάτσε να δούμε αν χτυπήθηκε καλά. Τέλεια χτυπήθηκε. Με το τυρί κρέμα που τη χτυπάς δεν είναι και ένα icing και cakes και... Ναι. Μπορείς να το κάνεις. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε για topping πάνω από πολλά γλυκά. Ένα topping πάνω από κέικ, από cupcakes. Τόσο λίγο. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Καλύτερα, όποιος το φοβάται αυτό το σημείο, να το κάνει με μία μαρίς, με μία σπάτουλα με το χέρι του. Αλλιώς, δύο στροφές μέσα και η σαντιγή. Α, δεν θες να το χτυπήσεις πολύ για να μην σου πέσει η σαντιγή. Έτσι, έτσι, σωστά. Πολύ λίγο. Και βέβαια κρύα η σαντιγή, έτσι. Κρύα από το ψυγείο, ναι. Δύο στροφές. Και τώρα πάμε να κάνουμε την κρέμα μάγκο, custard. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μπεν μαρί. Διαχωρίζουμε κρόκους. Θέλω να μου ανακατεύεις με ένα... Μαρίζ. Όχι, με ένα χυρός καλύτερα για να ανακατεύετε. Τι είναι το χυρός? Το σύρμα. Πες το γαλλικά να το καταλάβω. Λοιπόν, το μόνο βάζω τους κρόκους, ναι. Ναι, μόνο τους κρόκους, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. My love is free. Sing along to yourself. Για να μην γίνει το αυγό μελέτα. Ακριβώς. Βάζουμε και τη ζάχαρη. Έτσι της δίνουμε την ευκαιρία και να λιώσει. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα λιώσει η ζάχαρη άμα τη βάλουμε σκέτμα στους κρόκους. Σωστό και αυτό. Νομίζω ότι το κάνεις πιο γρήγορα από μένα. Λοιπόν, τελειώσαμε και μας. Πρώτη φορά στην κουζίνα μας και να σου κάνουμε το γλυκό μελέτα. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Λοιπόν, λάιμ. Βάζουμε και το χυμό. Θα βάλουμε και ξύσμα. Στο λεπτό το προτιμώ. Δεν ξέρω πώς το προτιμάς εσύ. Ναι, στο λεπτό. Βάλαμε και αυτό. Λοιπόν, το αποσύρουμε από τη φωτιά και το μόνο που μας μένει τώρα είναι να του προσθέσουμε βούτυρο. Με τη θερμοκρασία που έχουμε θα λιώσει. Ναι. Λοιπόν, βάζω και το βούτυράκι μέσα. Αυτό είναι που θα το γυαλίσει και θα το κάνει εντελώς βελούδο. Θέλει μπόλικο βούτυρο. Ναι. Γιατί στην ουσία είναι μια βουτυρά τη σάλτσα, αυτό είναι. Αλλά θα βάλετε αληθινό βουτυρό, διότι αν το κάνετε με κάτι άλλο, δεν θα έχει ούτε την υφή, δεν θα ενωθεί ποτέ και δεν θα έχει και το άρωμα. Λοιπόν, η κρέμα μας τελειώνει ως εξής. Πολιτοποιούμε το φρούτο που θέλουμε, στην περίπτωση μας το μάγκο, και το προσθέτουμε μέσα. Α. Και την αφήνουμε στο ψυγείο να δέσει μόνη και να πάρει όλα αυτά τα αρώματα. Θέλει να σε ξεκουράσω από αυτό? Εσύ, να χτυπήσω εγώ διαφορετικά. Ναι, γιατί το άφησε όλο μόνο. Κατάλαβε άλλο τύπο χτύπημα. Κοίτα τι ωραίο που έγινε, βελούδο, με το τούρμπο μου εδώ. Οι δε Άγγλοι το βάζουν στα γλυκά, αλλά το χρησιμοποιούν λίγο και σαν μαρμελάδα. Δηλαδή το τρώνε το custard και πάνω σε ψωμί. Το τρώνε το στο πρωινό. Ναι. Στο πρωινό. Και να προσθέσουμε και λίγο ginger για να σηκώσουμε το άρωμα. Και επειδή έχουμε και εγγλέζικο γλυκό, έτσι.
Οι Άγγλοι αγαπούν πολύ το τριμμένο τζίντζερ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τη βάλουμε στο ψυγείο. Ναι. Να δέσει, θα δέσει. Πόση ώρα? Θέλουμε καμιά ωρίτσα έτσι για να πάρει τα αρώματα και να έχει τη συνοχή αυτή που θέλουμε να είναι λίγο πιο πυκτή. Ναι. Και τώρα θα στήσουμε που λέτε κι εσείς. Θα στήσουμε. Το γλυκό μας. Πάρουμε την κρέμα που την χτυπήσαμε. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε λίγη από την κρέμα που φτιάξαμε και θα την απλώσουμε. Να κάνουμε μία στρώση. Πάμε να κάνουμε μία τουτίτς. Παιδί μου, πού το έμαθες εσύ το γλυκό, το σπούδασες, ε? Το σπούδασα. Τη ζαχαροπλαστική όχι, δεν την έχω σπουδάσει, αλλά μ' αρέσει. Αν ξαναξεκινούσα από την αρχή θα έκανα μόνο αυτό. Είσαι φοβερή, πρέπει να το αγαπάς το γλυκό, γιατί... Αγαπάω την κουζίνη. Είπαμε ότι φτιάξαμε τη βάση, η δοσολογία μας ήταν για δύο βάσεις τέτοιες που τις ψήσαμε. Τώρα θα βάλουμε και την άλλη από πάνω. Εδώ στην βάλουμε έχω. Πολύ. Η οποία δεν ξέρω πώς θα γλιτώσει. Αχ, έσπασε. Για να... Αυτό το μέσα είναι. Αυτό το βλέπω τώρα είναι κούφιο το μέσα. Το οποίο αν θα με βοηθήσει. Α, δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Ναι. Επίσης, αν σας σπάσει, μπορείτε να το κάνετε ότι επίτηδες έγινε. Σωστά. Και να το βάλετε τριμμένο από πάνω και είναι υπέροχο. Και μέσα, άμα δεις τώρα μια και σηκώθηκε έτσι, κοίτα πόση σοκολάτα έχει. Τη βλέπετε? Και φτάνουμε στην κρέμα μας. Ωραία, λοιπόν, να και η κρέμα. Όχι, εσύ. Έλα, τώρα δικό σου. Δεν ξέρω πού το πας, ειλικρινά, δεν το έχω. Είναι δικό σου δημιούργημα. Όταν θέλουμε αυτό να το σερβίρουμε στους φίλους μας, θα τη βάλουμε τελευταία στιγμή αυτή την υγρασία. Μπορείς να βάλεις και κομματάκια μάγκο επάνω για να το στολίσεις αν θες. Ναι. Τέλειο. Επειδή θέλουμε να φαίνεται ότι χρησιμοποιήσαμε σοκολάτα, ναι, θα πάρουμε αυτό, θα πάρω αυτό και θα κάνω έτσι. Και θα βάλω λίγη σοκολάτα από πάνω. Τώρα δυσκολεύεται για να σας τριφτεί εύκολα η σοκολάτα, τη βάζετε λίγο στην κατάψυξη, ένα λεπτό. Να το φτιάξουμε σαν άρωμα τώρα. Μέντα, ε. Το οποίο δεν το κόβω. Ναι. Τρώγεται, παιδιά. Πάει πάρα πολύ με το μάγκο. Το μάγκο έχει κάτι από μέντα μέσα. Και όταν βάλεις φρέσκια μέντα από πάνω, έρχεται και δίνει πιο... αναδεικνύει το άρωμα του μάγκο. Για τη συνταγή, παύλοβα σοκολάτα με κρέμα μάγκο θα χρειαστείτε. Για την παύλοβα, 400 γραμμάρια ασπράδι, 600 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 6 κουταλιές της σούπας κακάο σκόνη, 100 γραμμάρια σοκολάτα ψιλοκομμένη, 120 γραμμάρια cornflake σοκολάτας, μισό κουταλάκι του γλυκού κρεμόριο ή μία κουταλιά της σούπας ξύδι και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για την κρέμα, 300 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά χτυπημένη σε σαντιγί, 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη για τη σαντιγί. Για την κρέμα μάγκο, 450 γραμμάρια μάγκο όριμα, 160 γραμμάρια βούτυρο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λάιμ, 40 ml χυμό λάιμ, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη. Για τη διακόσμηση θα χρειαστείτε φύλλα μέντας και σοκολάτα κουβερτούρα. Αυτή, παιδί μου, δεν είναι παύλοβα. Αυτή είναι υπερπαραγωγή. Το οποίο το σερβίρεις υπέροχα και σαν γλυκό γενεθλίων, έτσι, αντί για τούρτα αυτό. Θα μπορούσε, ναι, έτσι όπως το φτιάξαμε τώρα. Πω, πω. Είναι τραγανή απ' έξω. Αφρός, φεύγει μόνο του. Είναι αφρός, πραγματικά, δηλαδή το νιώθεις στο μαχαίρι. Α. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι είναι ένα γλυκό που θέλει μάλλον πιρούνι. Μάλλον. Πόσα γλυκά αντέχεις να φας, δηλαδή τα δοκιμάζεις όλα αυτά να φανταστώ, τα δοκιμάζω. Και δεν προλαβαίνω πολλά από αυτά μες στο σπίτι. Είναι μαγικό, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αφρός εντελώς. Και αυτό που σου έρχεται πρώτο είναι αυτό το φρέσκο, μαγικό άρωμα του μάγκο. Αυτό. Μετά φεύγει το μάγκο και έρχεται η σοκολάτα. Σεφ πατησιέ και σεφ πατησιέ και αν έχουν περάσει από εδώ. Δεν θέλω να σκόνω κομπλιμέντο, αλλά αυτό το γλυκό απλά δεν υπάρχει. Πραγματικά, respect. Για την παύλοβα σοκολάτα με κρέμα μάγκο. Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια με το αλάτι. Προσθέτουμε το κρεμόριο, σιγά σιγά, τη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα.
Βάζουμε σε ένα μπολ τη σοκολάτα σε κομματάκια, προσθέτουμε τη μαρέγκα, το κακάο, ανακατεύουμε, απλώνουμε τις δύο μαρέγγες σε δύο διαφορετικά ταψιά και τις ψήνουμε στους 90 με 120 βαθμούς για 3 περίπου ώρες. Για την κρέμα, χτυπάμε ελαφρώς στο μίξερ το φρέσκο τυρί κρέμα, προσθέτουμε την κρύα σαντιγί και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Για την κρέμα μάγκο, βάζουμε τα αυγά με τη ζάχαρη σε μεταλλικό μπολ και τα χτυπάμε σε μπεν μαρί μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το χυμό lime και το ξύσμα lime. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. Πολτοποιούμε στο μούλτι το μάγκο, προσθέτουμε το ginger και τα αναμειγνύουμε με το μείγμα του αυγού. Βάζουμε την κρέμα μάγκο στο ψυγείο για μία ώρα περίπου μέχρι να σφίξει. Απλώνουμε λίγη κρέμα στην ψημένη μαρέγκα και καλύπτουμε από πάνω με τη δεύτερη μαρέγκα. Προσθέτουμε λίγη ακόμα κρέμα, περιχύνουμε με κρέμα μάγκο, πασπαλίζουμε με τριμμένη σοκολάτα και διακοσμούμε με λίγα φύλλα μέντας. Και όπως πάντα σε αυτή την ανορθόδοξη γλυκοθεραπεία αυτής της εκπομπής τελειώνουμε με αλμυρό. Δεν το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε και εγώ βασικά το χρειάζομαι περισσότερο με σένα γιατί θα τσεκάρω και στο αλμυρό. Διότι έχω εντυπωσιαστεί με το γλυκό σου και θέλω να δω τώρα και το αλμυρό. Συνήθως κάνουμε συνταγές οι οποίες είναι καλές για πάρτι στη γλυκοθεραπεία. Και εσύ θα μας κάνεις τορτίγες οι οποίες σερβίρονται σε πάρτι. Και θα κάνουμε λαζάνια μεξικάνικα. Και αντί για λαζάνια ζυμαρικό θα χρησιμοποιήσουμε τα τορτίγια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με δύο ειδών κιμά, να τον σοτάρουμε ελαφρά. Ναι, με λάδι, ελαφρά. Ναι. Έχουμε βόιο χοιρινό και θέλουμε και κάτι σε καπνιστό. Ναι, οπότε ωραία. Θα βάλουμε γαλοπούλα καπνιστή. Α, καπνιστή που είναι και ελαφριά, 4% λιπαρά. Έτσι, λοιπόν, θα δώσουμε και την ναι. καπνιστή αίσθηση που μας αρέσει. Ναι. Να ξεκινήσουμε με τη γαλοπούλα τότε. Δεν θα τη σοτάρουμε τη γαλοπούλα. Θα την αφήσω να βγάλει τα αρώματά της μέσα στο φούρνο. Ναι. Θα σοτάρω μόνο τον κιμά. Το καλό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα, πολλά υλικά σαν Παρασκευή, αλλά χρησιμοποιούμε πολλά μπαχαρικά για το συγκεκριμένο, ναι. για να του δώσουμε αυτό το πιο εξωτικό που θέλω να δώσω. Γι' αυτό λοιπόν, κοίτα τι σου έχω. Το Tex-Mex, πω. Καλά, αυτό είναι πανέμορφο. Δεν θα το χαλάσεις. Παλέτα. Πάπρικα γλυκιά. Καπνιστή. Καπνιστή. Αυτό. Σκόρδο σε σκόνη. Σκόρδο σε σκόνη. Αυτό. Πάπρικα. Τσίλι. Τσίλι. Καυτερή. Ρίγανη. Ρίγανη. Λίγο καστανή ζάχαρη για να τα βοηθήσουμε. Μπούκοβο. Μπούκοβο. Κρεμμύδι σε σκόνη. Και κίνη. Τίμινο. Λοιπόν, ο κιμάς δε είναι ιδανικός για να του βάλεις όλα αυτά μέσα, διότι πραγματικά σηκώνει μπαχαρικά και του ταιριάζουν απόλυτα. Άρα λοιπόν να αρχίσω να προσθέτω. Ναι, και καλά θα κάνετε να τα βάλετε στο σοτάρισμα, διότι δένουν καλύτερα τα μπαχαρικά από την αρχή. Μύρισε κιόλας ήδη όλα αυτά τα υπέροχα αρώματα. Να το κάνουμε αυτό το κολπάκι, ναι. να το ξέρετε αυτό, σας το έχουμε ξαναδείξει. Σβολιάζει πολύ πιο εύκολο ο κιμάς με ένα φουέ. Θέλεις να βάλουμε λίγο αλάτι όμως. Ναι, βάλουμε εσύ. Εγώ σου πω ρε τι θα τα βάζα και όλα την ποσότητα που είχες εκεί. Και εγώ θα τα βάζα, αλλά επειδή έχουμε και κάποιους οι οποίοι δεν τα τρώνε πολύ έτσι έντονα και καυτερά, είπα να μην το βάλω, να το μετανιώσω. Να το μετανιώσω γιατί κάνουμε Tex-Mex. Δεν ήμουν πολύ δύσκολη. Each time I cling to your kiss, I music divine. Και θέλουμε ένα πιο εξωτικό άρωμα, δεν κάνουμε μακαρόνια με κιμά. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι. Μοσχοβολάει τώρα. Το επόμενο βήμα είναι να αναμίξουμε. Έχουμε δύο ειδών ντομάτες. Ναι. Θα βάλουμε τη ντομάτα που είναι ο χυμός συμπυκνωμένη. Μαζί με την αποφλοιωμένη. Ολόκληρα ντοματάκια. Ολόκληρα βάζουμε. Και εδώ θα προσθέσουμε και ζωμό.
Αν δεν έχω ζωμό, να βάλω νερό. Να βάλουμε νερό. Αλλά απλά ο ζωμός θα του δώσει έτσι ένα... Ζωμό κρέατος έχεις βάλει. Εγώ έχω βάλει ζωμό κρέατος. Μπορούμε να βάλουμε και ζωμό λαχανικών. Είναι τι μας αρέσει. Θα τα ανακατέψω. Νομίζω ότι πρέπει να το αποσύρεις, το έχεις κάνει τέλειο ήδη. Κάτσε, έχω ακόμη κάτι κομματάκι εδώ. Να κόψω και την περιά που θα χρειαστούμε μέσα. Γιατί βάζουμε λαχανικά, τα κρεατάκια μας και φυσικά τυρί. Τέλειο. Μυρίζει καλά. Δεν θες να φύγεις από εδώ πάνω, τις μυρωδιές. Ωραία. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Πόσο εύκολο ήτανε. Το αποσύρουμε. Α, τελειώσαμε. Δεν θα τον αφήσουμε να μαγειρευτεί. Όχι. Θα μαγειρευτεί μέσα στο φούρνο. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα φέρουμε το ταψάκι μας. Είμαστε ήδη στη φάση που θα το βάλουμε στο φούρνο. Ήταν τόσο εύκολο. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο να βάλουμε κάτω για την υγρασία, για τα τορτίγιας. Αυτά θέλουμε να μαλακώσουν, δηλαδή θα παίξουν το ρόλο μακαρονιών. Ναι, θα είναι σαν τα λαζάνια. Λοιπόν, βάζουμε λίγο, το απλώνουμε. Και τώρα παίρνουμε τα τέσσερα πρώτα. Έχω βρει τα τέσσερα πρώτα για αυτή τη διάσταση, ναι. Εδώ. Εντάξει, θα το βάλουμε ανάλογα, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, αφήνω το ένα απ' έξω και τα τρία τα κόβω στη μέση. Και τα κόβω στη μέση για τον εξής λόγο. Λοιπόν, βάζουμε μισό για να κρατήσουμε τις γωνίες και άλλο μισό και από εδώ. Και έχω εντυπωσιαστεί. Και έτσι αφήνουμε μόνο αυτό και, να, και φτιάξαμε τη στρώση. Και τώρα θα βάλουμε σε αυτή τη στρώση τα φασόλια μας. Αυτά τα αγοράζουμε έτοιμα κονσέρβα. Ναι, είναι ήδη βρασμένα. Τα απλώνουμε όσο μπορούμε. Καλαμπόκι που του ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έξι μέξι χωρίς καλαμπόκι δεν γίνεται. Και φασόλια. Με την υγρασία τους το έχουμε απλά σουρώσει. Και σε αυτή τη φάση θα βάλω το μπέικον γαλοπούλα. Να. Στην ουσία, αυτό που κάνεις είναι ότι αντί να κάνεις ένα τάκος αυτά που τρώγονται σαν σάντουιτς, ας πούμε, σαν το δικό μας σουβλάκι, ναι. Εσύ το κάνεις του ταψιού, τα τάκος. Και ξαναβάζουμε μια στρώση τορτίγιας. Α, μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό στη μέση. Και τώρα βάζουμε αρκετή από την ντομάτα. Αυτό στο τέλος θα βγει μαλακή η τορτίγια. Ναι. Σαν μακαρόνι, ας πούμε. Θα είναι σαν λαζάνι. Ναι. Το απλώνουμε. Και τώρα θα βάλουμε τον κιμά. Τα οποία έλεγε η γιά μου ότι είναι το νοστιμότερο σε σάλτσα ντομάτα. Είναι αυτό το παιχνιδάκι που θα κάνει μέσα στο στόμα όταν θα το δοκιμάσουν. Ναι. Τον έβαλες. Όλο το κιμά. Και πάμε στο τελευταίο μέρος. Ναι. Γιατί εδώ βάλαμε τα πιο βαριά μας υλικά και θα βάλουμε και τυράκι. Μεξικάνικο παστίτσιο είναι. Ε? Έχει πολύ τσίλι για να είναι παστίτσιο, αλλά είναι ωραίο. Να βάλουμε μία στρώση τυρί που θα το κρατήσει και μετά, ώστε να μπορέσουμε και να το βγάλουμε και θα του δώσει αυτή τη λιπαρότητα που χρειάζεται. Ναι. Και τη γεύση πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει τέτοιο φαγητό του φούρνου χωρίς τυρί. Έτσι. Και μάλιστα θες ένα τέτοιο τυρί σαν το χαβάρτι που να λιώνει πολύ ωραία μαστιχωτά και... Αυτό ακριβώς. Μη σου πω ότι εδώ βάζεις και διπλή στρώση. Να το βάλουμε όλο. Βάλ το παιδί μου όλο. Τορτίγες χωρίς τυρί τέτοιο δεν γίνεται. Ωραία. Τελευταία στρώση. Α, ξαναβάζεις τορτίγια. Ξαναβάζω για να το καλύψω. Ωραία. Γιατί κάνουμε το ίδιο κολπάκι εδώ. Πω, πω, και θα έρθει το τυρί και θα λιώσει πάνω στην τορτίγια. Τι λες τώρα. Λοιπόν, κάναμε και αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν είναι φαγητό για πάρτι, είναι φαγητό πάρτι από μόνο του. Είναι πάρτι όλα τα υλικά μαζί. Λοιπόν, το πατάμε λιγάκι για να καθίσουν τα υλικά μέσα και κάνουμε το εξής. Το τελευταίο λοιπόν εδώ που μας έχει μείνει αυτός ο χυμός ντομάτας, τι θα προσθέσουμε. Κρέμα γάλακτος βλέπω. Θα προσθέσουμε. Α, και θα κάνεις μια ντοματένια κρέμα, ας πούμε. Θα μελώσει όλο αυτό. Ναι. Ανοίγω, το βάζουμε μέσα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Να βάλουμε και λίγο αλάτι. Τώρα εδώ θα βάλουμε. Ναι, γιατί δεν έχει.
Και χωρίς αυγά, ε? Όχι, τίποτα. Γιατί θα καθίσει μόνο. Το απλώνουμε καλά, να πάει παντού. Λοιπόν, το μόνο που θέλει είναι να το καλύψουμε με αλουμινόχαρτο και να το βάλουμε στο φούρνο, αρχικά με αλουμινόχαρτο και μετά να το βγάλουμε για να κρατήσει. Πόση ώρα αυτά και σε τι θερμοκρασία? 25 λεπτά στους 180 με αέρα πάνω κάτω, ναι. Και μετά το αφαιρούμε και άλλο ένα τέταρτο το αφήνουμε μέσα να κάνει τον γκραντινέ. Δεν ήταν μαγική εικόνα, απλώς μας έφερε εδώ η αγαπημένη μαγείρισα το δικό της ταψί από το σπίτι ως προκομμένη. Τα έκανε όλα δύο φορές. Προκομμένη. Έτσι, μια χαρά. Να κόψουμε να δούμε. Κοιτάξτε τώρα αυτό το μαγικό χρώμα. Το πήρε εντελώς μεξικάνικο εντωμεταξύ, ε. Το έδωσε, από πάνω. Έδωσε αυτή την αίσθηση και από μέσα φαίνεται το τορτίγιας που έχει πιει όλο αυτό το ωραίο με την κρέμα και το. Λοιπόν, να δούμε τι κάναμε. Είναι σίγουρο ότι αυτό που έκανες είναι απλά υπέροχο. Είναι ένα εναλλακτικό παστίτσιο, το λες και έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά για να είναι η γεύση του αυτό που θέλουμε ακριβώς, ναι. Έχουμε ακόμα κάτι να κάνουμε. Αφού το βγάλουμε, θα το προσπαθήσω, γιατί είναι ακόμα ζεστό. Ναι. Παρ' όλα αυτά νομίζω βγήκε, ότι το έβγαλα. Υπέροχα. Γενικώς όλα αυτά τα φαγητά του φούρνου θέλουν ένα 20 λεπτάκι να έρθουν να σφίξουν για να μπορούν να σερβιριστούν καλά. Για να το τελειώσουμε όμως και να του δώσουμε την οξύτητα που θέλουμε μαζί με το κάψιμο το ελαφρύ. Το ελαφρύ, πολύ ελαφρύ είναι πέστητο. Το τελικό μεξικάνικο τάτσου λέγεται αυτό. Θα βάλουμε κρέμα βαλσαμικού. Ωραία. Με τσίλι. Αυτό ξέρεις γιατί το βάζουμε. Για να βουτάμε. Έτσι. Για τις βούτες και το μεντανό το βάζεις λίγο για το κόρη, το εγώ θα έβαζα και εγώ μπόλικο. Βάζω, απλά όλα αυτά τα κόβω με τα χέρια μου γιατί δεν θέλω να χάνουν με το, λοιπόν, με το μαχαίρι. Λοιπόν, άστα, για να το κάνουμε ωραίο θα βάλουμε μόνο ένα. Ωραία. Αλλά εσείς θα ψιλοκόψετε μπόλικο μεντανό από πάνω. Για τη συνταγή μεξικάνικα λαζάνια τορτίγιας θα χρειαστείτε 1 κιλό κιμά, μοσχαρίσιο και χοιρινό, 3 κουταλιές της σούπας μείγμα μπαχαρικών Tex-Mex, 200 γραμμάρια μπέικον καλοπούλας, 950 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, 400 γραμμάρια ντοματάκια αποφλοιωμένα, 300 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 200 ml ζωμό βοδινού, 40 ml ελαιόλαδο, 130 γραμμάρια πιπεριά πράσινη, 400 γραμμάρια κόκκινα φασόλια βρασμένα, 250 γραμμάρια καλαμπόκι γλυκό βρασμένο, 250 γραμμάρια χαβάρτι, 12 πιτάκια τορτίγιας, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με τσίλι και αλάτι. Για το μείγμα μπαχαρικών Tex-Mex, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλάκι του γλυκού τσίλι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας αποξηραμένο κρεμμύδι, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή ή γλυκιά, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού καστανή ζάχαρη. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω αυτό, διότι είναι πραγματικά κάτι που δεν έχω ξαναφάει. Για δοκίμασε. Για να δούμε. Είμαι σίγουρη βέβαια. Δεν παίζεται. Κρέμωμα από τα χείλη σου, το βλέπεις. Τρως την πρώτη μπουκιά και μετά βυθίζεσαι, με το κεφάλι μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να πας στο Μεξικό να το λανσάρεις. Τα χαρούν πολύ Μεξικάνοι, διότι είναι σαν τορτίγια. Έχει όλες τις γεύσεις μιας κλασικής τορτίγιας, αλλά έχει διαφορετική υφή. Έχουν αυτό. Παντρευτεί καλύτερα τα αρώματα και βέβαια το τρως και πιο εύκολα διότι είναι μπουκίτσα. Για τα μεξικάνικα λαζάνια τορτίγιας, σοτάρουμε τον κιμά σε ελαιόλαδο, προσθέτουμε το μείγμα μπαχαρικών και αλάτι. Βάζουμε σε μπολ τον χυμό ντομάτας μαζί με την αποφλοιωμένη ντομάτα, προσθέτουμε το ζωμό κρέατος και ανακατεύουμε. Απλώνουμε λίγη από τη σάλτσα ντομάτας στο ταψί, από πάνω βάζουμε μία στρώση από τορτίγες, προσθέτουμε τα βρασμένα φασόλια, το βρασμένο καλαμπόκι, το μπέικον γαλοπούλας και την πράσινη πιπεριά. Απλώνουμε άλλη μία στρώση από τορτίγες και άλλη μία στρώση από σάλτσα ντομάτας. Προσθέτουμε το κιμά, τις φέτες χαβάρτι και καλύπτουμε με την τελευταία στρώση από τορτίγες. Αναμειγνύουμε την κρέμα γάλακτος με τη σάλτσα ντομάτας που έχει περισσέψει, ρίχνουμε αλάτι και περιχύνουμε με το μείγμα τις τορτίγες. Ψήνουμε τα λαζάνια τορτίγιας στους 180 βαθμούς σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο για 25 λεπτά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 160 βαθμούς για 15 λεπτά.
Προσθέτουμε την κρέμα βαλσαμικού με τσίλι, γαρνίρουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε. Αρετέ μου, έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα σοου για να βγεις πρώτη αυτή τη φορά, διότι είχες αδικηθεί, μπορώ να πω τώρα. Όχι, όχι, εντάξει. Τώρα που σε δοκίμασα. Όχι, εντάξει, ήσασταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το πρώτο. Καλοί όλοι. Σου εύχομαι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να είναι σε ένα δικό σου ζαχαροπλαστείο, στο οποίο θα το βάλεις και αυτό όμως. Θα βάλω και αυτό, ναι. Θα βάλουμε πινελιές. Ναι. Θα με βοηθήσεις τι θα επιλέξω. Ό,τι και να επιλέξεις θα είναι τέλειο. Πραγματικά 3 στα 3, με άριστα το 20, παίρνει 50. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλάκια. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας παίρνει ιδέες για συνταγές από τον Σεφ Νίκο Δημητροκάλη. Για να το πώς το κάνεις. Δείτε τη συνταγή για τα ζυμαρικά με ραντίκιο, κιμά και κρέμα βαλσαμικού ρόδι. Είναι υπέροχο. Μαγείρεψε πάρα πολύ ωραία. Τορτελίνι γεμιστά με μορταδέλα και προσούτο σε σάλτσα φασκόμηλου. Έχεις ξαναφάει χειροποίητο ραβιόλι. Ποτέ. Και πεντανόστιμες αγκινάρες αλλά ρωμάνα. Πολύ ρομαντικό είναι το πιάτο. Μπορείς να το κάνεις και για την αγαπημένη σου. Σεφ στον Αέρα. Αύριο το απόγευμα στο Sky. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.